Καθημερινό Γολγοθά αποτελούν για πολλούς δημότες της Καρδίτσας οι λακκούβες και οι τομές που παρατηρούνται σε διάφορα σημεία της πόλης. Τα έργα οδοποίησης και ασφαλτόστρωσης προϋπολογισμού 330.000 ευρώ εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, αφού είναι τόσο μεγάλη η έκτασή τους, ώστε όταν ολοκληρώνονται σε κάποια περιοχή, αρχίζουν νέα που απαιτούν διάνοιξη νέων τομών. Πρόκειται για την κατασκευή δημοτικών δρόμων συνολικού μήκους 2,5 χιλιόμετρων, ενώ την ίδια στιγμή η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε ότι εντός του καλοκαιριού θα υλοποιηθεί νέο έργο ύψους 870.000 ευρώ που θα αφορά την ασφαλτόστρωση πολυσύχναστων κεντρικών δρόμων όπως η Κουμουνδούρου, η Φαναρίου, η Καποδιστρίου, η Χατζημήτρου και η Τζέλα. Αυτή τη φορά το έργο θα είναι μήκους 8 χιλιόμετρων και πριν καλά-καλά κλείσουν οι προηγούμενες τομές θα δημιουργηθούν και νέες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους δημότες. Είναι μεγάλο πρόβλημα για τα αυτοκίνητα καταρχήν. Και δεύτερον και για τους περαστικούς. Περαστικός να περνάει και να βρέχει και να υπάρχουν νερά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση που να μην γίνει μουσχεμα για να πάει στο σπίτι του. Ζημιά δεν έχει πάθει σοβαρή, αλλά εντάξει, ένα λάστιχο έχει στραβώσει. Λίγα, δεν είναι σοβαρές οι ζημιές από τέτοια, αλλά καλό θα ήταν να επισκευαστούν. Είπαν ότι θα κάνουν κάποιες επιδιορθώσεις σε κάποιους δρόμους, κάποιες αλφατοστρώσεις. Τώρα αυτά τα ξέρει ο κύριος Δήμαρχος.